Μαχαίρι βρέθηκε στην κατοχή μαθητή του βόλου στο πλαίσιο σχολική εκδρομή. Αυτό στάθηκε αφορμή για να χαλάσει συγκεκριμένα η τριήμερη του γυμνασίου στα Γιάννενα. Οι καθηγητέ που συνόδευαν τα παιδιά μόλι αντίκρισαν το έβριμα, του μάζεψαν όλου και γύρισαν πίσω στο Βόλιο. Συγκεκριμένα στο Κομοδίνο, στο δωμάτιο μαθητή, βρέθηκε μαχαίρι με λάμα 27 εκατοστών. Ήταν στο Κομοδίνο δίπλα από το κρεβάτι. Το μαχαίρι βρήκε συγκεκριμένα η καθαρίστρια του ξενοδοχείου όταν πήγε να κάνει εργασία στο δωμάτιο. Με το που έφτασαν στο βόλιο, οι καθηγητέ ενημέρωσαν τη διεύθυνση δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχουν κινηθεί όλε τι σχετικέ διαδικασίε. Μάλιστα, όπω αποκαλύφθηκε, ο διευθυντή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευση, κ. Σαβελίδη, έχει καλέσει του γονεί του μαθητή, τη διευθύντρια του γυμνασίου καθώ και σχολική σύμβουλο, αλλά και τον ίδιο τον μαθητή στο γραφείο του, όπου το μυστήριο για το μαχαίρι που κατέστρεψε τελικά τη σχολική εκδρομή λύθηκε. Όπω αποκαλύπτεται, ο μαθητή πήρε σάκο μαζί του από τον πατέρα του για να πάει στην εκδρομή και δεν αντιλήφθηκε ότι μέσα υπήρχε το μαχαίρι που δεν ανήκε στον ανήλικο αλλά στον πατέρα του. Γίνεται γνωστό ότι ο πατέρα του μαθητή συνηθίζει να πηγαίνει για πεζοπορία στο βουνό των Γεντάβρων και ο εξοπλισμό που έβαλε στο σάκο περιλαμβάνει και το συγκεκριμένο μαχαίρι που βρέθηκε στο κομοδίνο του μαθητή. Ο μαθητή πάντω δεν έχει δημιουργήσει ποτέ προβλήματα στο σχολείο, είναι τυπικό στα μαθήματά του και υπάκουο. Το περιστατικό θεωρείται λήξαν μετά και τα όσα τα έθηκαν επιτάπητο και τι εξηγήσει που δόθηκαν.